συζητώρα του Δελτίου Ειδήσεων του Capital. Παρέλαβε την πολυσέλιδη έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας, επαναλαμβάνοντας πως θα δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά με απάλληψη εκείνων των στοιχείων που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για προστασία των ερευνών. Στο ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής υπό τον Μύρωνα Νικολάτο, γίνονται εισηγήσεις για αποστέρηση δεκάδων υπηκοτήτων. Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις παράνομες πολιτογραφήσεις, δηλαδή εκείνες που κατά τη γνώμη της Επιτροπής έγιναν καθ' υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και αυτές είναι 51,81% του συνόλου, καθώς και για εκείνες που είναι εντός του ορθού νομικού πλαισίου, αλλά δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που ίσιαν κατά τον ουσιώδη χρόνο. Στην ενδιάμεση έκθεση σημειώνονται οι ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή προβαίνει σε εισηγήσεις για εξέταση του ενδεχομένου αποστέρησης της υπηκότητας σε κάποιες δεκάδες περιπτώσεις. Εκείνο για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, έντυπε κύριε Γενική Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είναι ότι η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ετοιμάστηκε χωρίς φόβο και πάθος και χωρίς εύνοια ή προκατάληψη για οποιονδήποτε. Σας παραδίδομαι, έντυπε κύριε Γενική, είναι δύο αντίγραφα της ενδιάμεσης έκθεσης, έναν, ακόμη έναν είναι εδώ, η επιστολή παράδοσης είναι εκείνη και τα παραρτήματα είναι εδώ. Από την ενδιάμεση έκθεση που θα δοθεί στη δημοσιότητα όμως, όπως έχω αναφέρει, θα απαλληφθούν τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, πρώτον για σκοπούς προστασίας των ερευνών που ενδέχεται να διαταχθούν, εφόσον από την μελέτη της ενδιάμεσης έκθεσης διαφανεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, και δεύτερον για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται. Για να επιτευχθεί τούτο και να καταλήξουμε σε τυχόν καταδίκες, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την προστασία της διαδικασίας των ερευνών και την προστασία των πληροφοριών. Ολοκληρώθηκε η μελέτη του πορίσματος για τον χαμό του 14χρονου Στυλιανού από την νομική υπηρεσία. Ο Γενικός Εισαγγελέας προέβησε ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα του πορίσματος και ανέφερε ότι θα διωχθούν ποινικά 12 άτομα, επισημένοντας πως το τέλος του 14χρονου παιδιού συγκλώνησε τους πάντες. Να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε καταλήξει ότι θα προχωρήσουμε στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 12 συνολικά ατόμων. Θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία της ποινικής δικονομίας και για τον λόγο αυτό δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα προς το παρόν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να θυμίσω το αυτονόητο. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από το αρμόδιο δικαστήριο. Τη θλίψη του για τη συμπεριφορά και τη στάση της Άγκυρας εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις συνεχιζόμενες δηλώσεις περί δύο κρατών. Τα δύο κράτη και η κυριαρχική ισότητα δεν έχουν θέση, είπε απευθυνόμενος σε Ερντογάν και Τσαβούσογλου, εν ώψη της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Ειλικρινά, η συμπεριφορά και η στάση, που δεν είναι πρωτόγνωρη, είναι καλά γνωστή κατά την όλη διαδρομή διαπραγμάτευσης του Κυπριακού. Είναι καλά γνωστό πως η μη επίτευξη λύσης δεν οφείλεται στην έλλειψη βούλησης από πλευράς της ελληνοκυπριακής κοινότητας, αλλά σαν αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλαξίας. Χτες επιβεβαίωσε με τον ηχηρότερο δυνατό τρόπο την αμετάθετη θέση που έχει χαραχθεί πολύ παλαιότερα, ακόμα και από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που σαν μήνυμα θέλω να στείλω
στην δική μας πολιτική ηγεσία είναι να λαμβάνουν όλα όσα εκφράζονται, εκφέρονται, αλλά και υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Και να σταματήσουν να υπαγορεύουν ότι θα πρέπει χωρίς διαπραγμάτευση να αποδεχτούμε θέσεις οι οποίες απλά θα γίνουν δεχτές σαν τετελεσμένο χωρίς να πάρουμε οτιδήποτε. Αυτό που η δική μας επιδίωξη είναι να αποτρέψουμε αυτές τις απαράδεκτες θέσεις που εκφράζονται είτε από τον πρόεδρο της Τουρκίας, είτε από τον Υπουργό Εξωτερικών, είτε από τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η δημιουργία δύο κρατών δεν έχει θέση. Η κυριαρχική ισότητα δεν έχει θέση, διότι προϋποθέτει την ύπαρξη κυριαρχίας. Η επιδίωξη δική μας είναι να εξευρεθεί μια λύση μέσα στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σημαντική εργασία και συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί και συνεπώς βασιζόμενοι και στις επιστολές του Γενικού Γραμματέα, εμείς θα πάμε στην Γενέβη με τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο των κρατών, επιδιώκοντας την εξέβρεση μιας λύσης που θα μετεξελίσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα δικοινοτικό ομόσπονδο κράτος, αλλά πριν και πάνω απ' όλα λειτουργικό. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις προθέσεις της Τουρκίας, που είναι δεδηλωμένες και σταδιακά υλοποιούνται. Αυτό ναι, με απασχολεί και είναι φυσικό να λαμβάνουν υπόψη και όσα λέγονται από όσους και αν λέγονται. Όμως, να διαχωρίσουμε κάτι. Ένα είναι να γνωρίζεις πώς ή να επιδιώκεις πώς να αντιμετωπίσεις τις προθέσεις και τις πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει η Τουρκία και άλλο είναι να εισηγείσαι χωρίς διαπραγμάτευση να αποδεχτείς κεφάλαια τα οποία με βάση και τις παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα ήσαν αλληλένδετα στην διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να διαπραγματευτούν ξεχωριστά. Να καλούμε από κάποια κόμματα να αποδεχτώ χωρίς διαπραγμάτευση θέματα που πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και για θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η άτυπη έχει καθοριστεί ύστερα από 3 και τόσα χρόνια προσπαθειών να επαναρχίσει ο διάλογος. Όχι ευθύνη δική μας, όχι με ευθύνη δική μας, αλλά με ευθύνη της Τουρκίας, η οποία προφασιζόμενη είτε τον Brexit, είτε εκλογές, είτε με προσχήματα πολλά, έφτασε κάποια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας να αποφασίσει ότι πρέπει να καταβάλει μια νέα προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθεί κοινό έδαφος. Συνεπώς, δεν θεωρώ κατάλληλη ή ακατάλληλη την στιγμή που επελέγει. Ήταν ύστερα από διαβουλεύσεις, ύστερα από διαπραγματεύσεις, ύστερα από την αποτυχία τόσων και τόσων προσπαθειών που η δική μας πλευρά, θέλω να τονίσω, ήταν πάντα θετική. Εκείνοι οι οποίοι αντιδρούσαν ήσαν η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Η Κύπρος αποτελεί έναν παράγοντα σταθερότητας ειρήνης. Έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον εξόφθαλμο σε όλους, εξού και οι αντιδράσεις της Τουρκίας, ότι έχουμε αναπτύξει στενές φιλικές σχέσεις με όλες τις γείτονες χώρες και όχι μόνο, και με τις χώρες του Αραβικού κόλπου. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να επικρατεί όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ειρήνη, προσπαθούμε, δεν αποκλείουμε κανένα, προσπαθούμε να δώσουμε μηνύματα στην Τουρκία ότι μπορεί να συμμετάσχει αρκεί να σέβεται το διεθνές δίκαιο και συνεπώς είναι μια συνέχιση μιας πολιτικής που θέλει την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή και όχι μόνο. Σε θερμό διπλωματικό επεισόδιο μετατράπηκαν οι δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας που έγιναν στο πλαίσιο των επαφών του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα. Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι και να προετοιμαστεί συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περτογάν.
Στην αντιπαράθεση on camera εξελίχθηκαν οι κοινές δηλώσεις Νίκου Δένδια με Βλούτσα Βούσογλου μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στην Άγκυρα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε ευθέως στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, στην προκλητική ρητορική της ηγεσίας της, στο κάζους Μπέλι και στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και την ενταξιακή πορεία, νομίζω, της Τουρκίας, και αυτό αφορά την απειλή πολέμου, εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει τα αναφέρτα δικαιώματά της που προέρχονται από την UNCLOS και το διεθνές δίκαιο. Η στάση αυτή αντίκειται στον χάρτη των ΗΠΑ και δεν συνάδει ούτε με έναν νατοϊκό σύμμαχο, ούτε με τις σχέσεις καλής γειτονίας και της προώθησης αυτών των σχέσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να μην αποδέχεται τη σύμβαση του Οργανισμού ΗΠΑ για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η οποία όχι μόνο αντικατοπτρίζει εθνικό δίκαιο, αλλά έχει επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα μη συμμόρφωσης αποτελεί το γνωστό μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας. Ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε στον ομολογό του ότι στην Ελλάδα, βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, διαβίει μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα, όπως ισχυρίστηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος από την πλευρά του κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επικαλείται τη συνθήκη επιλεκτικά. Αν πρέπει να αναφερθούμε στη συνθήκη της Λοζάνης, πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών στα οποία διατηρείται στρατεύματα. Ως προς το Αιγαίο, υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν, αλλά όχι στη συνθήκη της Λοζάνης το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης που προβλέπει για τα νησιά. Και τι υπάρχει στρατός στα νησιά? Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Στρατός κοστίζει χρήματα. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρήματα χωρίς λόγο. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική δύναμη απέναντι στα νησιά? Εάν δεν υπάρχει, είναι καλό να μας το πούν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις συνεχείς υπερπτήσεις, ενώ στη Νίξη Τσαβούσογλου περί 80.000 pushbacks από τις ελληνικές αρχές αντέτεινε ότι η Τουρκία ήταν εκείνη που εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό το 2020 και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα στην Ελλάδα. Κατέληξε δε λέγοντας ότι η θετική ατζέντα είναι το ζητούμενο, ωστόσο αυτό προϋποθέτει αντίληψη των θέσεων του εκάστοτε συνομιλητή. Και περνάμε στο μέτωπο της πανδημίας. Αύξηση στο εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητας στις πλήστες επαρχίες καταγράφει μεταξύ άλλων η εθνική αναφορά που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Υγείας για τις ημερομηνίες 31 Μαρτίου με 13 Απριλίου. Αυτές τις 14 ημέρες καταγράφηκαν 6.656 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις της νόσου COVID-19. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται, η επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη παγκύπρια, με αθρηστική επίπτωση κοντά στην ιστορικά υψηλότερη τιμή στην πανδημία. Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην επαρχία Λάρνακας και της Λευκωσίας. Μείωση υπάρχει στις αγωγές, σε νοσηλευτήρια που διαμένονται στην επαρχία Λεμεσού, όμως αυξήθηκαν στη Λευκωσία και στη Λάρνακα. Στα ενθαρρυντικά σημειώνεται ότι η αθρηστική επίπτωση στις ηλικίες 70 ετών και άνω, όπου έχει επιτευχθεί σημαντική εμβολιαστική κάλυψη, είναι πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με τις μικρότερες ηλικίες. Αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε εκ νέου έκκληση στον κόσμο να αναλογιστεί ότι αυτό που μετράει είναι η ζωή του και όχι οι ενδεχόμενες σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών από τον εμβολιασμό, τονίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος προστασίας και αντιμετώπισης του προβλήματος. Θέλω να πω που θα κάνω με το Πάσχα, αλλά αυτό που λέω είναι ότι παρουσιάζεται μια επιβαρημένη υγειονομική κατάσταση. Συνοχίζω με τους εμβολιασμούς και η παράκληση μου είναι για άλλη μια φορά προς τον κάθε ένα και την κάθε μια να αναλογιστούν ότι αυτό που μετράει είναι η ζωή τους και όχι οι ενδεχόμενες σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών από τον εμβολιασμό. Είναι ο μόνος τρόπος προστασίας και αντιμετώπισης του προβλήματος. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Ειδικής Επιτροπής που εξέτασε την επιδημιολογική εικόνα των σχολείων, ανακοίνωσε ότι τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με φυσική παρουσία.
Την επόμενη εβδομάδα, 19 με 23 Απριλίου, θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, ρινική δειγματοληψία για τους ανήλικους, σε παιδιά που φοιτούν στην 4η, 5η και 6η τάξη δημοτικών σχολείων. Συστήνεται στους γονείς, όπως στα παιδιά τους άνω των 6 ετών, κάνουν χρήση της προστατευτικής μάσκας εντός του σχολικού χώρου. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΙΣ και ο Σύμβουλος του Υπουργείου για θέματα κοινωνιολογίας και ψυχολογίας στην πανδημία προέτρεψαν σήμερα τους πολίτες να εμπιστευθούν την επιστήμη για τα εμβόλια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν φάρμακα που δεν έχουν παρενέργειες. Σε συνέντευξη τύπου στη Λευκωσία, η αναπληρώτρια διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας Όλγα Καλακούτα παρουσίασε την κατάσταση πραγμάτων μέχρι σήμερα σε σχέση με τους εμβολιασμούς αλλά και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα. Την Κυριακή θα ανοίξουμε για άτομα ηλικίας 64-67 χρόνων. Είναι άτομα στα οποία μας είχε δοθεί στο παρελθόν, τους είχε δοθεί ακόμα μια φορά στο παρελθόν η δυνατότητα να εμβολιαστούν. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόθεση είναι σταδιακά να καλύψουμε και τις πιο πάνω ηλικίες ακόμα μια φορά. Όχι μόνο γιατί μας το ζητούν οι ίδιοι και ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια ψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Σαν Κύπρος έχουμε πολλές πιο ψηλές εμβολιαστικές καλύψεις. Στα άτομα ηλικίας άνω των 80 είμαστε στο 85-86, στα άτομα ηλικίας άνω των 70 φτάσαμε σχεδόν το 80%. Τούτο πρέπει να το στοχεύσουμε και για τα άτομα που είναι ηλικίας άνω των 60 χρόνων. Άρα είναι ένα καινούριο άνοιγμα, θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα με τον συνηθισμένο τρόπο να το διακριτήσουμε. Τη Δευτέρα θα πάμε με τα άτομα ηλικίας 51 έως 52 χρόνων, την Τετάρτη 49 έως 50 και την Παρασκευή 47 έως 48. Πραγματοποιείται στην Πάφο συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μάρια, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για την πρώτη κοινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών, η οποία καθίσταται δυνατή μετά την πρόσφατη μαλλιοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και μόνο με αυτήν την είδηση ότι το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτων βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, ειδικά για περιφερειακά ζητήματα, είναι μια εξαιρετική θετική εξέλιξη. Πλέον αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα. Ξεκίνησαν τα τετατέτα μεταξύ των υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα και με την κοινή δήλωση πλέον των τέσσερων υπουργών που ήταν παρόν σήμερα στην σπουδαία μας Πάφο, μιλήσαν για την σταθερότητα της περιοχής, μιλήσαν όμως και για τα ενεργειακά χριστιανά. Μιλήσαν για τη σπουδαία αυτήν υπόθεση που λέγεται φυσικούς πόρους, φυσικών αέριων. Μιλήσαν για το ΙΣΜΕΤ, ότι το ΙΣΜΕΤ βρίσκεται στο τραπέζι και δεν τίθεται θέμα αλλαγής σκέψης για αυτόν τον σπουδαίο αγώνα που θα ενώνει πλέον την περιοχή με την κεντρική Ευρώπη. Μίλησαν για τη σταθερότητα και πάνω απ' όλα μίλησαν για το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έστειλαν μηνύματα, βέβαια αυτά ήταν τα μηνύματα προς την Τουρκία. Έστειλαν μηνύματα στην Τουρκία. Σεβαστείτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας. Σεβαστείτε τη σύμβαση του 1982 για το διεθνές δίκαιο και αν αναγνωρίζετε βέβαια και την Κυπριακή Δημοκρατία, κοπιάστε στο νέο αυτόν setup που υπάρχει πλέον σε αυτή τη νέα συνεργασία της περιοχής. Αποφασίσαν ότι αυτή η σπουδαία ενέργεια θα υπάρχει και πάρα πολύ σύντομα η συγκεκριμένη συνάντηση σε μερικές μήνες θα υπάρχει βέβαια και στο Ισραήλ, όπου δέχτηκαν όλη η πρόσκληση να είναι παρόν. Και να αναφέρουμε ότι και αύριο θα συνεχίσουν η σύνοδος και ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα. Αξίζει βέβαια να κάνουμε μια αναφορά από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Δένια, ο οποίος είπε στην ομιλία του ή καλύτερα στις δηλώσεις του ότι ενημέρωσε όλους παρόν, ειδικά για το διάλογο και τη συνάντηση που είχε εχθές με τον κύριο Τσαβούτσοκλου στην Άγκυρα, αυτή σπουδαία συνάντηση που για πρώτη φορά, ίσως για πρώτη φορά, είχαμε Έλληναν Υπουργών Εξωτερικών στην Τουρκία, που τους είπε σταματάτε να παρανομείτε,
σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, σεβαστείτε την κυπριακή δημοκρατία. Και αυτό βέβαια ήταν μια εξαιρετική αναφορά από πλευράς Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών που ουσιαστικά έκλεισε το στόμα του κυρίου Τσαβούτσοκλου στην ίδια του χώρα και συγκεκριμένα στο ίδιο του σπίτι, στο προεδρικό της Τουρκίας. Ναι. Χριστιανά. Μαρία, να πούμε και πώς σήμερα βρίσκεται στα κατεχόμενα ο Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούτσοκλου. Έτσι ακριβώς βρίσκεται ο κύριος Τσαβούτσοκλου, έφτασε στην Κύπρο χτες αργά το βράδυ. Σήμερα ξεκίνησαν η παράνομη επίσκεψη, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια παράνομη επίσκεψη, έφτασε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύπου χτες το βράδυ. Σήμερα είχε επαφές με τον ψεύτο εκπρόσωπο της εξωτερικής διοίκησης του ψευδοκράτος. Είχαμε όμως πριστικές δηλώσεις πλέον από τον κύριο Τσαβούτσοκλου, ειδικά για το Κυπριακό, με τον λεγόμενο εκπρόσωπο του ψευδοκράτους. Μίλησαν ότι δεν πρόκειται εμείς να πάμε στη Γενέβη και να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε τη λύση της Ομοσπονδίας. Αυτό να το ξεχάσετε, είπε. 53 χρόνια μιλάμε για ομοσπονδιακή λύση, δεν έχει καταλήξει πουθενά. Οι Ελληνοκύπροι δεν είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν καμία δυνατότητα ή να αναγνωρίσουν τους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο. Οι Ελληνοκύπροι δεν θέλουν να μοιράσουν την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους. Εμείς πάμε στη Γενέβη, είπε ο κ. Τσαβούτσοκλου, με την λύση δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο με κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή παραβιάζοντας τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβούλου Ασφαλείας που καλεί όλες τις χώρες του κόσμου να μην αναγνωρίζει αυτόν τον παράνομο νομόθεμα. Μετά είχε συνάντηση με τον Ταβάρ στο ψευτοδίκηση και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια διάσκεψη τύπου, Χριστιανά. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη μη έγκριση των μεταρρυθμίσεων, καθότι αποστερούν από το σύνολο του λαού μας τα ωφέλη που θα επέφερε η υιοθέτησή τους, είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την μη έγκριση των μεταρρυθμίσεων, καθότι αποστερούν από το σύνολο του λαού μας τα ωφέλη που θα επέφερε η υιοθέτησή τους. Η στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης συνιστά πλήγμα και για τον στρατηγικό σχεδιασμό που κατέθεσε η χώρα μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ταμείο αυτό, ύψους 1.200.000.000 ευρώ, θέτει ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση των κονδυλίων, μεταξύ άλλων, και την έγκριση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο εκφράζει την λύπη του για την στάση πολιτικών κομμάτων που αποστερούν από τον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία την αναγκαία ρευστότητα με την μη ψήφιση του νομοσχεδίου για την παροχή των κρατικών εγγύσεων. Κατά τη συνεδρία του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου εκφράστηκε η βούληση από όλους τους υπουργούς να συνεχίσουν να προωθούν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με βάση το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στον Πολύ Χαραλάμπους για τη συνέχεια για την αθλητική μας ενημέρωση. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστιανά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής των play-off το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ΣΥΤΑ στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε λευκή ισοπαλία 0-0 στο Παραλίμνη, τοπική ένωση με τη Δόξα. Οδυνηρό αποτέλεσμα νομίζω για τους γηπεδούχους, για την ένωση, και δεν ήταν άσχημος ο βαθμός για την ομάδα της Δόξα, αν και θα ήθελε το τρίποντο. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει αναστάτωση στον ποδοσφαιρικό Απόλλωνα, γιατί εδώ και δύο ώρες υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξαν θετικά κρούσματα κορονοϊού. Δεν υπάρχει, βεβαίως δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματα, αν είναι ποδοσφαιριστές. Κρατάμε μια πισινή, απλώς για την ώρα είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι είναι ποδοσφαιριστές. Μιλούν οι πληροφορίες για δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε βεβαίως να ανακοινώσουμε τα ονόματα. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς στην Κύπρο και επαναλαμβάνω, με επιφύλαξη λέμε ότι είναι σίγουρα ποδοσφαιριστές. Εν όψη του ντέρμπι
με το ΙΝΑΕΛ. Την Κυριακή 5 η ώρα θα παίξει ο Απόλλωνας. Να πούμε ότι αύριο στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα είναι Ισπανοί οι διαιτητές. Και αυτοί οι διαιτητές, ο Πιζάρο θα είναι ο πρώτος και ο Εστράδα θα είναι ο βαρίστας. Οι πληροφορίες που βγήκαν μόλις ανακοινώθηκαν οι διαιτητές από την ΚΟΠ είναι ότι θα βρίσκονται αυτοί οι δύο και το Κυριακή στο Τσίριο για τον αγώνα του Απόλλωνα με την ΑΕΛ. Απλώς θα είναι ο Εστράδα πρώτος διαιτητής και ο Πιζάρο θα είναι βαρίστας. Οι υπόλοιποι φυσικά θα είναι Κύπροι διαιτητές. Το θέμα το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ώρες για τον Απόλλωνα αν οριστικά είναι ποδοσφαιριστές ή απλώς είναι μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί υπήρξαν κάποια κρούσματα τις προηγούμενες μέρες. Ένας μέλος της υποστηρικτικής ομάδας ήταν θετικός στον κορονοϊό. Αυτά είναι σημαντικότερα νέα. Χριστιανά. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δείκτη προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Μαζί με την τεχνολογία μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω. Φυσικά, μαζί με την τεχνολογία μπορούμε. Together we can. ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 15 στα παράλια. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021 με τον Άγγελο Ιακωβίδη με θέματα που αφορούν τον Κύπριο πολίτη. Συζητούν εφόλεις της ύλης Λάμπρος Αχιλλέας, Ευρωαγροτικός, Πανίκος Χάμπας του ΕΚΑ και Τάσος Γιαπάνης Παναγροτικός. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.